Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Αν νομίζεις πως έχεις μια πάρα πολύ κακή μέρα, κάτσε να ακούσεις τι πέρασα εγώ σήμερα. Ξυπνάω που λέτε το βράδυ που κοιμόμουν, δεν ήξερα τι ώρα είναι. Παιδιά, από κάτι πόνο στο στομάχι, δεν έχω ξαναπονέσει τόσο πολύ στη ζωή μου. Αλλά επειδή έδινα μάθημα, λέω κάτσε, κοιμήσου, μη δίνει σημασία. Ηρέμησε, θα περάσει και όλα αυτά. Περνάει η ώρα και εγώ να πονάω όλο και περισσότερο. Σηκώνομαι που λέτε, βλέπω το κινητό μου στην πρίζα, αλλά κλειστό. Λέω, ωραία, επειδή εγώ δεν έχω θετικό φορτιστή, λέω, έμεινε το κινητό μου μπαταρία. Και προφανώς μάλλον χάλασε ο φορτιστής, εγώ αν ο φορτιστή δεν έχω μαζί μου. Εν τω μεταξύ βάζω το κινητό μου να φορτίσει, αλλά δεν έβγαζε καμία ένδειξη ότι φορτίζει, ας πούμε. Δηλαδή ήταν μαύρη οθόνη. Και λέω, τέλεια, μάλλον κάκε. Και παιδιά, κάθομαι μία ώρα πάνω στο κρεβάτι και περιμένω να φορτίσει. Δεν ήξερα πόση ώρα είχε περάσει, αλλά θεωρώ ότι ήταν καμιά ώρα το κινητό να μην ανοίγει. Και επειδή έχω fast charge στο αμάξι, έχω δηλαδή από το καινούργιο το iPhone, αλλά εκείνο το USB δεν συνδέεται στον adapter τον οποίο έχω, λέω θα πάω να το φορτίσω στο αμάξι, μπας και ανοίξει. Και επειδή τώρα κάθομαι εγώ στην κομωτινή, λερώθηκα με τη μάσκαρα, κάθομαι και γυρνάω παιδιά 40 λεπτά γύρω-γύρω. Τελικά η ώρα ήταν 6, το είδα από το αμάξι. Κάπου εκεί ήμουν ωριακά σε μια φάση έτοιμη να βάλω τα κλάματα, γιατί λέω δεν γίνεται, λέω όλα να γίνονται σε εμένα. Και παιδιά, λέω τι θα κάνω. Λέω θα περιμένω μέχρι τις 9 να πάει να ανοίξει το public, να πάω να πάω ένα fast charge. Αλλά λέω εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω εδώ πέρα μέχρι τις 9, πάω στο σπίτι. Και επειδή πάω στο σπίτι και κάθομαι και το φορτίζω άλλη κανένα 20 λεπτό ακόμα. Και ξαφνικά το κινητό μου θυμάται να ανοίξει. Εγώ εντωμεταξύ εκεί πέρα λέω επιτέλους, και παιδιά έχει 1%. Άνοιξε με 1%, ενώ το φόρτιζα ωριακά κανένα 2 ώρα. Τέλος πάντων, λέω: οκ, εντάξει, πέρασε και αυτό. Και εγώ είχα βάλει παιδιά να ξυπνήσω 8 η ώρα το πρωί για να διαβάσω, γιατί 1:30 έδινα μάθημα. Χτυπάει το ξυπνητήρι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε με το ξυπνητήρι. Πάντως, εγώ το ξυπνητήρι δεν το άκουσα ποτέ. Και ενημερώνω ξανά ότι έδινα 1:30 μάθημα. 1:12. Βλέπω, με παίρνει η κολλητή μου, λέω τη φάση. Και βλέπω την ώρα ότι ήταν 1:12. Βάζω, βασικά δεν βάζω τίποτα, έτσι όπως είμαι με τις πιτζάμες, ξεκινάω να τρέχω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση κίνηση. Στην Κομωτινή τώρα, κίνηση στην Κομωτινή. Εγώ έτοιμη να κλάψω και παιδιά φτάνω στο πάρκινγκ της σχολής και 29. Αρχίζω και τρέχω, σαν τρελή, με την πιτζάμα, τώρα έτσι ήμουνα, με την πιτζάμα κανονικά, να πάω να προλάβω το μάθημα. Λοιπόν, αυτές οι καμένες τρίχες, παιδιά, εδώ πέρα δεν γίνεται. Τέλος πάντων, μπαίνω τη στιγμή που αρχίζανε να μοιράζουν θέματα. Να ενημερώσω το μεταξύ ότι για το συγκεκριμένο μάθημα, εντάξει, δεν είχα διαβάσει, είχα διαβάσει το προηγούμενο εξάμηνο και είχα γράψει τύπου 6 σελίδες. Και δεν είχα γράψει ασυναρτησίες, είχα γράψει, θεωρώ, μια χαρά πράγματα και είχα πάρει ένα. Που είναι το μοναδικό ένα που έχω πάρει στα 4 χρόνια φοιτησής μου. Οπότε γενικά μετά από αυτό δεν είχα καθόλου ρίξει να διαβάσω το συγκεκριμένο μάθημα, γιατί λέω δεν έχει νόημα. Ας πούμε, άλλα άτομα που τα κάνανε όλα λάθος πέρανε 5 και είχε βγάλει και ενδεικτικές, και άλλα άτομα που τα κάνανε μερικά σωστά, μερικά λάθος πέρανε ένα όπως εγώ. Οπότε εγώ ήμουν πραγματικά σε φάση ότι εντάξει, δεν έχει νόημα να διαβάσω. Μου το είπαν και άλλα παιδιά, μου λένε είναι τόσο, λέει, παράξενη η βαθμολόγηση που. Μπορεί να γράψει κάτι και νομίζω ότι δεν το έχει περάσει και να το έχει περάσει και να γράψει κάτι που να είσαι σίγουρο ότι το έχει περάσει και να μην το έχει περάσει. Τέλος πάντων, αρχίζω λύνω τα θέματα. Λέω: οκ, okay, μια χαρά. Και φτάνουμε σε ένα θέμα, παιδιά, που έχει 2,5 μονάδες. Και όχι δεν καταλάβαινα τι έγραφε. Πρώτη φορά δεν μπορούσα να σκεφτώ καμία λύση. Και όπως καταλαβαίνετε, τζάμπα το τρέξιμο, τζάμπα όλο αυτό το άγχος, γιατί δεν έλυσα τα θέματα. Βασικά ένα θέμα το οποίο πιάνει 2,5 μονάδες, που προφανώς άμα δεν λύσεις 2,5 μονάδες δεν έχεις περάσει το μάθημα. Και αυτά, σήμερα βγήκε και η συνέντευξή μου από τα Miss Supranational. Θα σας βάλω σε επόμενο βιντεάκι πώς μπορείτε να με ψηφίσετε. Και αυτά. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι.